Φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Πέτρο, αναπληρωτή καθηγήτη προγράμματος φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, να πω ότι η Γαλλία και η Ελλάδα προχωρούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι, αν προτιθέμεθα κι εμείς να το πράξουμε. Για την ώρα είμαστε στα κίνητρα, κύριε Πέτρου. Η κυβέρνηση νομίζω πρέπει να απαντήσει σε αυτό, αν έχει κάποιες τέτοιες σκέψεις. Αλλά αν το δούμε ηθικά και επιστημονικά, αυτό είναι ένα έσχατο μέτρο όταν όλες οι άλλες παρεμβάσεις θα έχουν αποτύχει. Ναι, τώρα συζητούμε ήδη για τρίτη δόση εμβολιασμού. Ποια είναι η αλήθεια γύρω από αυτό, κύριε Πέτρου? Η ουσία για την τρίτη δόση είναι ότι πρέπει να γίνει όταν η επιστήμη αποδείξει πραγματικά πότε χρειάζεται η τρίτη δόση. Μέχρι στιγμής έχουμε κάποια δεδομένα που δείχνουν ότι σε κάποιες κατηγορίες ασθενών, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, η τρίτη δόση είναι αυτή που εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία για αυτούς τους ανθρώπους. Και βάσει αυτών έχει ανακοινώσει και το Ισραήλ ότι θα προχωρήσει σε τρίτη δόση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όχι στο γενικό πληθυσμό. Από την πλευρά της η Pfizer διατείνεται ότι έχει κάποια δεδομένα για τρίτη δόση, τα οποία όμως δεν ανακοινώνει και τα συζητά εντριτώ με τον FDA. Ναι. Όμως έτσι δεν γίνεται επιστημονική συζήτηση. Η τρίτη δόση θα είναι απαραίτητη όταν αποδειχθεί επιστημονικά. Τα δεδομένα όμως που έχουμε τώρα δεν δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι στον ορίζοντα χρονικά να γίνει τρίτη δόση στο γενικό πληθυσμό. Κάτι για το... Ναι. Είναι πιο σημαντικό, είναι σημαντικό για να μην είμαστε και σε πλεονασμούς, να γίνει η ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε αυτούς που έχουν πάρει την πρώτη δόση ή που δεν έχουν πάρει καθόλου εμβόλιο. Είτε αυτή είναι στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη. Αν δεν ξεμπερδέψουμε παγκόσμια, δεν θα ξεμπερδέψουμε με την πανδημία. Ναι, τώρα συζητούμε για Δέλτα μετάλλαξη, έψιλο μετάλλαξη, έχουμε δώσει όλα τα γράμματα του αλφαβήτου σχεδόν, σιγά σιγά όπως πάμε. Τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται ακριβώς, κύριε Πέτρου, τι να προσέχουμε, τι να γνωρίζουμε για αυτές τις μεταλλάξεις? Όσο ο ιός μεταδίδεται στην κοινότητα, σε μη εμβολιασμένα άτομα, και υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα εργοστάσια παραγωγής μεταλλάξεων είναι μη εμβολιασμένοι. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτή η στρέβλωση, θα εξαντλήσουμε και το ελληνικό αλφάβητο, αλλά και αλφάβητα άλλων χωρών σε μεταλλάξεις. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ακόμη και στην κόκκινη, στο βαθύ κόκκινο που βρισκόμαστε. Όσο μεταδίδεται ο ιός ανάμεσα σε μη εμβολιασμένους, εκεί είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρξουν μεταλλάξεις. Έχουμε αποδείξει επιστημονικές ότι η μετάδοση ανάμεσα σε εμβολιασμένους δεν είναι αυτή που προκαλεί τις μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι κάτι τυχαίο όταν γίνεται η μετάδοση σε πολύ μεγάλη κλίμακα και υπάρχει πολύ ψηλό υλικό φορτίο. Ναι. Πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τις γυναίκες που κυοφορούν και για τους ανήλικους. Τι συμβουλές μπορούμε να δώσουμε? Για τις γυναίκες που κυοφορούν, τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε από δημοσίευση που υπήρχε χτες σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ανάμεσα στις ομάδες των έγκυων που είχαν εμβολιαστεί και στις ομάδες των έγκυων που δεν είχαν εμβολιαστεί. Ναι. Αντιθέτως, ο εμβολιασμός προσδίδει προστασία και στην εγκυμοσύνη, αλλά προσδίδει προστασία και στο έμβριο, το οποίο έχει αντισώματα απέναντι στην κορονοϊό. Μάλιστα. Άρα, για τρίτη δόση να ησυχάσουμε για την ώρα. Δεν τίθεται θέμα αναγκαιότητας, καθότι λέτε ανεπαρκή τα στοιχεία. Φάση, ναι. Σε κάποια φάση θα χρειαστεί να γίνει μια αναμνηστική δόση. Αναμνηστική. Αν 12, 15, 18 μήνες, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η τρίτη δόση στο γενικό πληθυσμό. Ναι. Προτεραιότητα τρίτης δόσης θα λάβουν σίγουρα οι ανοσοκατασταλμένοι, πρώτη-πρώτη, και στη συνέχεια κάποιοι άνθρωποι που έχουν άλλες ανομαλίες με το ανοσοποιητικό τους, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε άλλες ευπαθείς ομάδες. Αλλά προέχει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού να εμβολιαστούν αυτοί που είναι ενεργοί κοινωνικά και οικονομικά για να σταματήσει η διασπορά του ιού μέσα στην κοινότητα, να έρθει ένα φθινόπωρο που θα
επανέλθουμε κατά κάποιο τρόπο στη ζωή μας και θα ανοίξουν τα σχολεία και να πάνε τα παιδιά πίσω στα σχολεία. Έχω υποβάλει ξανά τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά επειδή μας ρωτούν, ας την απαντήσουμε αφού συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκστρατεία, ας το συζητήσουμε, είναι απλό. Κάποιος που έχει εμβολιαστεί η πρώτη δόση με συγκεκριμένο εμβόλιο και είναι προβληματισμένος από τα όσα έχει ακούσει για τη δεύτερη δόση και επιθυμεί να βάλει άλλο εμβόλιο, διαφορετικό, ενδείκνεται, ναι ή όχι και γιατί? Δεν υπάρχουν ακόμη συνταγογραφικά δεδομένα, έγκριση αν θέλετε, για να γίνει ανταλλαγή των εμβολίων από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία. Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο όταν παρουσιαστούν κάποια εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά, όπως μία σπάνια θρόμβωση με την AstraZeneca, και οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνεται αυτή η ανταλλαγή σίγουρα συζητούνται από την αρμόδια αρχή που είναι το Συμβούλιο Φαρμάκων, γιατί είναι μία πρακτική η οποία ακόμη δεν έχουμε επιστημονική απόδειξη, δεν έχουν δοθεί άδειες για να γίνεται ανταλλαγή εμβολίων. Είναι μια πρακτική που γίνεται εκτός ενδείξεων και σίγουρα καμία εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Όσον αφορά όμως την αποτελεσματικότητα του μειχτού σχήματος, γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Έχουμε αποδείξεις, το ξέραμε ότι θα συμβεί, αλλά έχουμε και κλινικές αποδείξεις πλέον ότι η αποτελεσματικότητα ενός των μειχτών σχημάτων είναι αντίστοιχα ικανοποιητική, εξαιρετικά ψηλή. Ναι. Αλλά να γίνεται ανταλλαγή εμβολίων χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι κλινικοί λόγοι, στους οποίους εξετάζει η αρμόδια αρχή το Συμβούλιο Φαρμάκων, δεν μπορεί. Μάλιστα. Όσοι έχουμε εμβολιαστεί, είμαστε οχυρωμένοι εναντί των μεταλλάξεων? Γιατί αν αρχίσει, που αναμένεται να αρχίσει όταν φύγουμε από το κόκκινο, η προσέλευση τουριστών που πιθανόν να είναι φορείς μιας μετάλλαξης που μεταδίδεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Προστατευμένοι δεν μπορούμε να είπαμε να είμαστε 100% απολύτα, δεν είμαστε 100% ναι. Εάν δεν εμβολιαστούμε όλοι, αν δεν εμβολιαστούμε και νοσήσουν και οι υπόλοιποι για να αποκτήσουν μια προστασία, αλλά και αυτή η προστασία ιδιαίτερα από την νόσηση επιφέρει μεν κάποιους κινδύνους όπως long COVID και άλλων περιστατικών, αλλά δεν ξέρουμε και πόσο είναι η αποτελεσματική απέναντι σε κάποιες άλλες μεταλλάξεις. Έχουμε δει δημοσιεύσεις όπου άνθρωποι που είχαν νοσήσει από την Βρετανική μετάλλαξη είχαν επανανοσήσει από την μετάλλαξη που υπάρχει στην Βραζιλία. Άρα δεν είναι απόλυτο ότι κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει είναι προστατευμένος απέναντι σε όλες τις μεταλλάξεις. Για τα εμβόλια έχουμε εκεί αποδείξεις ότι η προστασία μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης, ανάλογα με το εμβόλιο, κυμαίνεται από το 65 μέχρι το 80%. Όμως, μιας και αναφέρατε χαρακτηριστικά τους τουρίστες, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα το επαναλάβω και ας γίνομαι κουραστικός, έχει μεγάλη σημασία ο έλεγχος των συνόρων, αλλά επίσης και εντός των συνόρων, σε συνδυασμό, να ξέρουμε ποια μετάλλαξη κυκλοφορεί. Έχουμε 1000 κρούσματα μετά την ημέρα, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει ελέγχους και αλληλούχηση των δειγμάτων στην Κύπρο για να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο επιπολασμός της ειδικής μετάλλαξης στην Κύπρο. Αυτή η πρακτική του να στέλνονται δείγματα στο ECDC έχει καταντήσει κουραστική και τη ζημία για τη δημοσιογραφία. Και χρονοβόρα, έτσι δεν είναι? Μέχρι να έρθουν τα συμπεράσματα, μας βρίσκει μία νέα μετάλλαξη, κάτι καινούργιο που πλέον δεν είναι και χρήσιμο να εξαχθούν συμπεράσματα σε βάθος χρόνου. Σίγουρα και η διαχείριση των επιδημιολογικών δεδομένων, κυρία Δανίλ, πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, ούτως ώστε όλοι οι επιστήμονες να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Έχουμε ένα επιδημιολογικό δελτίο που ανακοινώνεται κάποιες μέρες, αλλά αυτό είναι ελλιπές και δεν λυπούμε. Εννοείται δεν αναφέρονται ηλικίες στο φύλλο που θα βοηθούσε στο να βγουν συμπεράσματα? Είναι πολύ, όχι οι υπολογικές και φύλλο, από αυτά αναφέρονται, αλλά είναι πολλοί άλλοι επιδημιολογικοί δείχτες, οι οποίοι δεν αναφέρονται. Τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι εθνικός πλούτος. Ανήκουν στον κυπριακό λαό για τη διαχείριση της πανδημίας και την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας μέσα στην κυπριακή κοινότητα. Άρα θα έπρεπε να ήταν πιο αναλυτικά. Και πιο αναλυτικά και μεγαλύτερη διαφάνεια. Τι δεν υπάρχει σε διαφάνεια, τι δεν βλέπουμε που θα ήταν χρήσιμο? Είναι πολλές παραμέτρους. Ο πιο χαρακτηριστική παράμετρος που δεν βλέπουμε και θα μείνω μέχρι εδώ είναι ο ρυθμός αναπαραγωγής του ιού μέσα στην κοινότητα. Ναι.
δεν μπορεί να διαφανεί με τους αριθμούς μόνο. Δεν ξέρουμε. Ακούμε μόνο για ποσοστά θετικότητα. Θετικά τεστ στο σύνολο των τεστ. Αν θυμάστε, μέχρι κάποια φάση ακούγαμε και για το αριθμό R. Δηλαδή το πόσο μπορεί να μολύνει ένα θετικό κρούσμα, κάποιος που είναι σε λίμωξη, το πόσο μπορεί να μολύνει. Τώρα είμαστε και ξέραμε ότι είναι κρίσιμο να είναι κάτω από κάτι. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν διεθνείς βάσεις δεδομένων που δείχνουν ότι ένας τέτοιος δείχτης για την Κύπρο κυμαίνεται γύρω στο 1,3. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και περισσότερο, μπορεί να είναι και 1,8. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, αν ένας μολύνει 2, αν ένας μολύνει λιγότερο από 1, και σημαίνει ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος ή μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Μάλιστα. Τώρα, ένα μήνυμα στους νέους πριν σας αφήσω. Οι νέοι πρέπει να συζητήσουν. Και όπως είπατε και προηγουμένως και για την εκστρατεία της. Είναι ΟΠΑΣ, απλό. Είναι απλό. Πρέπει να συζητήσουν και να κατανοήσουν το ωφέλη του εμβολιασμού. Να λύσουν τις απορίες τους. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να υπάρξει ένας διάλογος, ένας ειλικρινής διάλογος με τεκμηριωμένα δεδομένα και να λύσουν τις απορίες τους. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα των νέων σε παγκόσμια κλίμακα που είναι αδιάφοροι. Είναι απαθείς σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα όπως είναι η πανδημία, είτε γιατί νιώθουν άτρωτοι, είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους πλησιάσει και η πολιτεία και εμείς με διάφορα μέσα τα οποία μπορούν να βλάβουν τη σωστή πληροφόρηση. Τις ερωτήσεις θα τις συγκεντρώσουμε και εμείς από το περιβάλλον μας ο καθένας και μπορούμε να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, να τη συζητήσουμε αφού είναι απλό, να δώσουμε τις απαντήσεις και ίσως βοηθηθεί περισσότερος κόσμος, κύριε Πέτρο. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και σε εσάς. Καλό μεσημέρι.